Δήμα. Κύριε Αποστολοπούλη, αυτό είναι το success story οποιασδήποτε κυβέρνηση μετά τις 25. Για να απαντήσετε και σε αυτά που υπόθηκαν σε αυτό το τραπέζι, παρακαλώ. Ναι. Επειδή ακούστηκαν διάφορα τα οποία θα τα αποδώσω μάλλον σε έλλειψη πλήρους πληροφόρησης παρά σε κακοήθεια, να διευκρινίσουμε δύο πράγματα καταρχήν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ποτάμι τρίτο πόλο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί μέσα στο ποτάμι δεν έχουμε το συνεταιρισμό που ακούστηκε εδώ διάφορων πολιτικών δυνάμεων ή ότι εντοπίζουμε την πολιτική μας στα πρόσωπα και όχι σε συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές. Αλλά αντίθετα, πετύχαμε αυτό που ζητάει η πλειοψηφία των Ελλήνων, που είναι τι? Η εθνική συνεννόηση. Εμείς το πετύχαμε στο εσωτερικό του ποταμιού αυτό. Συνέρευσαν, με ποιον τρόπο, τι εννοείτε? Συνέρευσαν δυνάμεις, ναι, και από τη σοσιαλιστική πλευρά και από το φιλελεύθερο κέντρο και από το μεταρρυθμιστικό κέντρο, οι οποίοι κατάλαβαν ότι. Αφήστε με λίγο, αφήστε με, θα σας πω. Δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε. Πολύ θα ήθελα εγώ να κάνουμε τις ερωτήσεις. Στο εσωτερικό, λοιπόν, αφήστε με. Το αριστερό ή δεξιό είναι πάρα πολύ παροχημένο. Πια και εσείς είστε ένας άνθρωπος και θα πρέπει να το έχετε ξεπεράσει αυτό. Για τη φορολογική μεταρρύθμιση θα έχετε προοδευτική κλίμακα. Αφήστε με λίγο να μιλήσω όμως αν θέλετε. Δεν έχουμε χρόνο και δεν θα προλάβει να μιλήσει. Είστε και εσείς νέος άνθρωπος, πρέπει να την αφήσουμε να ολοκληρώσει. Λοιπόν, εμείς λοιπόν στο εσωτερικό πετύχαμε μία συνεννόηση. Δηλαδή ήρθαν δυνάμεις πολιτικές οι οποίες αναγνώρισαν πρώτον ότι χρειάζεται μια ανανέωση στο πολιτικό μας σκηνικό. Δεύτερον, ότι η αξιοκρατία πρέπει να γίνει σημαία μας. Τρίτον, ότι πρέπει να τονώσουμε το παραγωγικό ιστό της χώρας μας. Τέταρτον, επειδή άκουσα ότι ορισμένοι μονοπολούν την κοινωνική ευαισθησία, ενώ ήταν συγκυβέρνηση, όταν πραγματικά διαλύθηκε ο κοινωνικός ιστός της χώρας την τελευταία τριετία. Για να μην πω για τα παλαιότερα χρόνια. Λοιπόν, τρίτον, να διασώσουμε, τους πιο ασθενούς. Αφήστε με λιγάκι να το πω. Να διασώσουμε τους πιο ασθενείς παίκτες της κοινωνίας μας. Δηλαδή, εμείς είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Επέκταση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Πρόσβαση όλων των οικογενειών να έχουν τα παιδιά από 0 έως 6 πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση. Δωρεάν πρόσβαση μέσα στην επόμενη τριετία με σταδιακή μετακύληση του κόστους υγειονομικής περίθλιψης στη φορολογία αναλογικά όλων στο σύστημα υγείας. Ένα βασικό πακέτο υγείας, με συγχωρείτε. Αυτό είναι βασικές κοινωνικές παροχές που επιτρέπουν την εξισορρόπηση των κοινωνικών δυνάμεων. Δεν είναι το κέντρο βάρους μας αποκλειστικά στην επιχειρηματικότητα. Το κέντρο βάρους μας είναι εκεί που θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί όπως ξέρετε, η πολιτική όπως έχει ασκηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει το εξής φαινόμενο. Μεγάλοι πελάτες του κράτους, μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές για τις οποίες δεν μιλάει κανείς που δεν φορολογούνται εδώ. Επειδή με ρωτάτε για τη φορολογία και κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν φορολογούνται εδώ. Μάλιστα. Αλλά. Και αλλά καταλήξτε κάπου λέει, για να μιλήσει η κυρία Καπλάνη, παρακαλώ. Αλλά κανείς δεν λέει ότι θα πρέπει τα έσοδα αυτά να φορολογηθούν στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποδώσουν κέρδη στην Ελλάδα και οι επιχειρήσεις, όταν τους δίνουμε κίνητρα, τα κίνητρα είναι για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι μια δίκαιη κοινωνική πολιτική και μια δίκαιη κατανομή των πόρων και των εισοδημάτων μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα. Μάλιστα.